Η τρίτη περικοπή. Η τρίτη περικοπή είναι στο 16 Νοεμβρίου. Είναι από, επειδή γιορτάζει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μαθαίος, γι' αυτό δεν διαβάστηκε την κανονική περικοπή. Η κανονική περικοπή ήταν η παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Αλλά επειδή γιορτάζει ο Ευαγγελιστής Απόστολος και Απόστολος ο Μαθαίος, γι' αυτό διαβάστηκε η κλήση του Μαθαίου, πώς την γράφει ο ίδιος το Ευαγγελίο. Γιόρταζε το 2014. Δεν συμβαίνει αυτό κάθε έτος. Όχι κάθε έτος, το 2014. Και είναι από το 9ο κεφάλαιο του Μαθαίου, στίχη 9-13. Και παράγωνο σου εκείθεν, είδεν άνθρωπον καθήμενον επί των τελώνων. Και λέει, γι' αυτό ακολούθημε. Και να στάσει ακολούθησε αυτό. Και γένετο αυτό ανακαιμένο εν τη οικία, και δου πολλοί τελώνοι και αμαρτωλοί ελθόντες στην ανέκεντο του Ιησού και τις μαθαίες αυτού. Και δόν τις Φαρισαίοι υπό τις μαθαίες αυτού. Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών. Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς. Ου χρειαν έχω συνησιώντες ιατρού, αλλά κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν έλλον θέλω και ο θυσίαν. Ου γαρίθω καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλείς μετάνοια. Εδώ, εάν τα διαβάσουμε, αγαπητοί Απόστολοι, τα τέσσερα Ευαγγέλια που εξιστορούν τη ζωή του Χριστού, θα δούμε ότι η αιτία και ο σκοπός που ο Χριστός από Θεός έγινε άνθρωπος δεν ήταν άλλο παρά μόνο να σώσει τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και με διδασκαλίες και με συναστροφές και με παραβολές ο Χριστός προσπαθεί με κάθε τρόπο να αγκαλιάσει όλους τους αμαρτωλούς, να τους επιστρέψει κοντά του για να σωθούν. Παραδείγματος χάρη, με τη διδασκαλία. Η πρώτη διδασκαλία του Χριστού που ήταν η μετάνοια. Μετανοείται, είναι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Με συναστροφές. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε τον Χριστό να κάθεται στο πηγάδι του Ιακώβου και να συνομιλεί με τη Σαμαρίτιδα και να την οδηγήσει στη μετάνοια και να την κάνει έναν ιεραπόστολο, και είναι η Αγία Φωτεινή της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε ακόμα το Χριστό να είναι μέσα στο σπίτι ενός Φαρισαίου που το κάλεσε να φάει, ψωμί μαζί του, και ο Φαρισαίος είχε καλέσει και άλλους ανθρώπους, και μια γυναίκα από την πόλη που ήταν πόρνη, όταν άκουσε ότι ο Ιησούς αυτός που μιλάει για μετάνοια είναι στο σπίτι του Φαρισαίου, πήγε και αγόρασε ένα ακριβό αλάβαστο μύρο και πήγε μπροστά στα πόδια του Χριστού και άρχισε να κλαίει την αμαρτία της. Και να οδύρεται και να πέφτουν τα δάκρυά της σαν ποτάμι στα πόδια του Χριστού και να τα πλύνει με τα δάκρυά της και να τα σφουγγίσει με τα μαλλιά της κεφαλή της. Όταν ο Φαρισαίος είδε αυτό που έκανε ο Χριστός, σκέφτηκε μέσα του και είπε για τον Χριστό, αν αυτός θα ήταν προφήτης, θα κατάλαβε, θα γνώριζε τι είδος ήταν αυτή η γυναίκα και δεν θα την άφηνε να το πλύνει τα πόδια του. Κατάλαβε ο Χριστός ως Θεός και παντογνώστης που καταλαβαίνει νεφρούς και καρδίας ανθρώπων, κατάλαβε τη σκέψη του Φαρισαίου και του είπε, Σίμω, θέλω να σου πω κάτι, πες μου, λέγει. Δύο άνθρωποι χρωστούσαν σε κάποιον δανειστή λεφτά. Ο ένας χρωστούσε 500 δενάρια, ο άλλος 50. Και επειδή ούτε ο ένας ούτε ο άλλος μπορούσε να τα πληρώσει, ο δανειστής τα χάρισε και στους δύο. Ποιος λοιπόν από τους δύο θα αγαπήσει παραπάνω τον δανειστή? Και ο Σίμων είπε, αυτός που του χάρισε τα περισσότερα λεφτά. Καλά, ορθά μίλησε, του είπε. Στράφει στη γυναίκα του ο Χριστός και του είπε, βλέπεις αυτή τη γυναίκα? Ήρθα στο σπίτι σου. Λίγο νερό δεν μπορούσες να πλύνουν τα πόδια μου, επειδή ήμουν από τη διπορία. Αυτή με τα δάκρυά της μου έπλυνε τα πόδια και τα σφούγγισε με τα μαλλιά της κεφαλής της. Λίγο λάδι δεν μου έλειψε το κεφάλι μου. Αυτή με μύρο μου έλειψε τα πόδια. Επειδή και εγώ είμαι ένας προφήτης και εσύ είσαι ένας νομικός και διαβάζεις νόμα του Θεού, έχω μια πνευματική συγγένεια μεταξύ μας. Δεν με φίλησες να δείξει έξι την αγάπη σου για μένα. Αυτή από τη στιγμή που ήρθε δεν έπαυσε να μου φιλήσει τα πόδια. Και σε βεβαιώνω ότι συγχωρήθηκαν όλες τις αμαρτίες που είχε, διότι αγάπησε πολύ. Εδώ βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν την έβιωξε, όχι μόνο δεν την περιφρόνησε, αλλά και την επένεσε αυτή τη γυναίκα. Να,
Γι' αυτό, γιατί από ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς. Βλέπουμε πάλι αλλού να είναι στο σπίτι του Ζαχαίου και να τον κατηγορούν. Αλλά η απάντηση του Χριστού ήταν: ήρθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσει το απαλός. Και σήμερα, και σε αυτήν την περικοπή που διαβάσαμε, μας διδάσκει ότι πράγματι ο Χριστός ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς. Όταν τον κατηγορούσαν γιατί τρώγει με τους τελώς και ματρούς, ο Χριστός είπε: δεν έχουν ανάγκη από γιατρό υγιής, αλλά οι ασθενείς. Έτσι κι εγώ ήρθα στον κόσμο για να σώσω τους αμαρτωλούς. Με παραβολές. Βλέπουμε στο 15ο κεφάλαιο ο Χριστός είπε τρεις παραβολές: για το χαμένο πρόβατο, για τη χαμένη δραχμή και η παραβολή του ασώτου Υιού. Γιατί είπε αυτές τις παραβολές? Για να δείξει ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για τους αμαρτωλούς. Μας το εξηγεί στην αρχή του κεφαλαίου ο Ευαγγελιστής. Ίσαν δε εγγίζονται σε αυτό πάντα σε τελώνει και αμαρτωλοί ακούειν αυτού. Και διεγώγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς προσδέχεται και συλλαστεί αυτής. Να, τον πλησίαζα, λέγει ο Ευαγγελιστής, όλοι οι τελώνει και αμαρτωλοί άκουγαν τη δασκαλία του. Και ο Χριστός τους αγκάλιαζε, έτρωγε και έπαιρνε μαζί τους. Γι' αυτό είπε αυτή την πράγμα. Για τούτο εδώ μας διδάσκει η περικοπή αυτή ότι ο Χριστός έρθει να σώσει τους αμαρτωλούς και εμείς που είμαστε αμαρτωλοί ας πλησιάζουμε κοντά στο Θεό να μετανοήσουμε για να σωθούμε. Δυστυχώς και αρκετοί από εμάς τους πιστούς σήμερα στο Χριστό έχουμε μια συμπεριφορά ανάλογη προς εκείνη των γραμματέων και φαρισαίων και θέλουμε να μην ακουμπούμε σε αμαρτωλών θεωρώντας ότι εμείς είμαστε οι αναμάρτητοι.